Ξεκινώ από μία ερώτηση για ΕΜΠΕ και ΔΤΕΜ. Με την τροποποίηση του άρθρου 7 του νόμου 43-42 του 2015 καταργείται η προτεραιότητα που είχαν κτίρια ΟΤΑ και περιφερειών στην υλοποίηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης εφόσον ήταν χαμηλή. Θα ήθελα τη γνώμη τους πώς το κρίνουν. Προς τον πρόεδρο του ΤΕΕ, τον κύριο Στασινό. Το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε το ΤΕΕ, κύριε πρόεδρε, να αναλαμβάνει ρόλο εργολήπτη, μελετητή. Είναι γνωστή η άποψή μας. Εμείς το θέλουμε τεχνικό σύμβολο της πολιτείας. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω και την επιστημονική σας άποψη. Σήμερα ψηφίζεται καθυστερημένα η ενσωμάτωση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Εάν θεωρείτε ότι ο ΚΕΝΑΚ και οι οδηγίες του ΤΕΕ συμβαδίζουν, πώς θα προχωρήσει το νέο εξοικονομώ και μήπως τελικά λέμε εμείς η κυβέρνηση νομοθετεί χωρίς κανέναν ενεργειακό σχεδιασμό. Η επόμενη ερώτηση είναι για την WWF, Greenpeace, Green Tank και TEM. Η κυβέρνηση ενσωματώνει την οδηγία με πολύ μεγάλη καθυστέρηση όταν ήδη έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την αναθεώρησή της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι επιπτώσεις της καθυστέρησης αυτής? Τι επηρεάστηκε τον τελευταίο 1,5 χρόνο λόγω αυτής της καθυστέρησης? Οι ενεργειακές κοινότητες, η επόμενη ερώτηση. WWF, Greenpeace, Green Tank, Ένωση Ετελοκανανίας και Δυτικής Μακεδονίας ενεργειακές κοινότητες. Πώς κρίνετε τις νέες διατάξεις για τις ενεργειακές κοινότητες που προωθεί η κυβέρνηση και ιδιαίτερα τα άρθρα για τον εταιρικό μετασχηματισμό 36-37-40? Έγιναν κάποια σχόλια, αλλά θα ήθελα, αν θέλετε, κάτι να συμπληρώσετε. Υπάρχει διαθεσιμότητα του δικτύου για εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από ενεργειακές κοινότητες? Υπάρχει διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος σε ελληνικές περιοχές για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών σταθμών έως 3 ΜΒ που αφορούν κυρίως ενεργειακές κοινότητες και ωφελούς σκοπού? Πώς βλέπετε τη χρηματοδοτική στήριξη ενεργειακών κοινοτήτων από την κυβέρνηση και ειδικά στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης? Έχει ενεργοποιηθεί η χρηματοδότηση ενεργειακών κοινοτήτων στις ελληνικές περιοχές από τους πόρους του Πράσινου Ταμείου? Υπάρχει πρόβλεψη στο σχεδιασμό για τη δίκαιη μετάβαση ΕΣΔΙΜ, ΔΑΝ κτλ. Για την αναβάθμιση των δικτύων στις ελληνικές περιοχές και τη δημιουργία νέων υποσταθμών, ώστε να μπορέσουν να υποστηριχτούν τα έργα των ενεργειακών κοινοτήτων και ωφελούς χαρακτήρα? Ανταποκρίνεται το νομοσχέδιο στις προσδοκίες που δημιούργησε η κυβέρνηση για την αλλαγή του πλαισίου των ενεργειακών κοινοτήτων? Η επόμενη ερώτηση είναι για ΕΚΠΙΖΟ και ΕΠΚΑ ΙΝΚΑ. Πώς βλέπετε τις προτάσεις της κυβέρνησης στο σχέδιο? Πώς βλέπετε τις προτάσεις της κυβέρνησης στο σχέδιο αντιμετώπισης ενεργειακής φτώχειας και αν πιστεύετε ότι η κυβέρνηση έπρεπε να υιοθετήσει την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης? Για ΕΒΑ, για ΣΕΒΕ, ποια είναι τα αιτήματα των επιχειρήσεων στην παρούσα ενεργειακή κρίση? Ποιες εκτιμάτε ότι θα είναι οι επιπτώσεις με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν εξαγγελίες για άμεσα μέτρα στήριξης, ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Τώρα, οι επόμενες ερωτήσεις αφορούν το αντιτράστ και απευθύνονται στην ΔΕΗ, Γενόπ ΔΕΗ, ΕΣΠΕΝ. Αρκά δεν ήταν, δεν ήταν η ΕΣΠΕΝ. Όχι. Α, ήταν. Η ΔΕΗ. Ωραία. Προς ΕΣΠΕΝ μόνο η πρώτη. Ένα από τα βασικά σημεία της απόφασης του 2008 αφορούσε την πρόσβαση των υπόλοιπων προμηθευτών στην εγχώρια αγορά. Θεωρείτε ότι ο μηχανισμός αυτός θα ενισχύσει την εγχώρια προθεσμιακή αγορά, αφού η ΔΕΗ έχει τη δυνατότητα να διαθέτει ποσότητες και στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Ηλεκτρικής Ενέργειας? Κατά τη διάθεση, τώρα αυτό είναι και για τη ΔΕΗ, ΓΕΝΟΠ κτλ. Κατά τη διάθεση ποσοτήτων λιγνητικής παραγωγής στις 17 Ενάτου με απόφαση ΠΕΝΔΕΗ και χωρίς να έχει θεσπιστεί το θεσμικό πλαίσιο, φαίνεται να προσπεράστηκε η εγχώρια αγορά, αφού πέρα από την έλλειψη νομοθετικού πλαισίου δεν υπήρξε, σύμφωνα με δημοσιεύματα, καμία ενημέρωση και συναλλαγή έκλεισε σε χρόνο 10 λεπτών. Απευθύνουμε λοιπόν κάποια ερωτήματα που έχουν θέσει και στο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Προς ΕΣΠΕΝ, υπήρξε ενημέρωση? Προς ΔΕΗ, δεν χρειαζόταν νομοθετική ρύθμιση και με βάση ποιο θεσμικό πλαίσιο προχωρήσατε? Ποιες ήταν τελικά οι ποσότητες που πωλήθηκαν στο ενεργειακό χρηματιστήριο της Λειψίας και τελικά ο αγοραστής ήταν trader ή κάποια ελληνική εταιρεία προμήθειας? Προς ΔΕΗ, ΜΚΟ, Green Tank, θεωρείτε ότι υπάρχει πλήρη ταύτιση του νομοσχεδίου με το αγγλικό κείμενο της συμφωνίας? Στην ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρεται ότι η ΔΕΗ θα έχει πλήρη διακριτική ευχέρεια να παράγει τους όγκους αυτούς με οποιοδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία ηλεκτροπαραγωγής του χαρτοφυλακίου της, συμπεριλαμβανομένης ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο, της υδροηλεκτρικής ενέργειας ή άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Αυτό έχει μεταφερθεί στο νομοσχέδιο. Στο άρθρο 45 έχει μεταφερθεί ο όρος 7 της συμφωνίας ότι για την αποφυγή αμφιβολιών η ΔΕΗ δεν υποχρεούται να παρέχει τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας μόνο σε λιγνίτη. Ερώτηση είναι. Και τέλος για την Πτολεμαΐδα 5 προς Μικαιό Green Tank. Οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης ΔΕΗ και της ΔΕΗ για την Πτολεμαΐδα 5 για μονάδα φυσικού αερίου συνάδουν με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις του Fit for 55. Τελειώνω με δασικούς χάρτες. Μία ερώτηση εδώ. Σε ποιους δασικούς χάρτες θα ασκηθούν οι αντιρρήσεις, αφού ακόμα δεν έχει γίνει η διόρθωσή τους από τη διοίκηση? Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για την 5η? Και σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση, εξασφαλίζεται με τις διατάξεις που έχει το νομοσχέδιο η βασική αρχή ορυπαίνων πληρών, είπε ο Υπουργός για τον έλεγχο μη τιμωρητικά πρόστιμα, συμμόρφωση κτλ. Δεν γίνεται έτσι όμως στην περιβαλλοντική νομοθεσία, όταν έρχεται στην παράταση, πιστεύουμε εμείς. Γιατί δεν έχει ως επίπτωση ορυπαίνων να πληρώνει για αρκετά χρόνια ακόμα? Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Πέρκα. Θα δώσω τώρα ο κύριος Σαρβανίτη.